τη αυτή ημέρα Κυριακή των Βαΐων, την λαμπράν και ένδοξον πανήγυριν της εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν. Λαμπρά και ένδοξος εις ημέρον εορταζομένη πανήγυρης, την εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εις ταύτην την Θεοδόξα στον είσοδον, ου βλέπεις έργα τέχνης, ουδέ ετοιμασίας κατά προσταγήν, ουδέ προσκυνήματα φόβου τέκνα, ουδέ τάλα, όσα επίουν οι παλαιοί των Ρωμαίων αρχιστράτηγοι, όταν νικητέ επιστρέφοντες τριαμβευτικώς, εισήρχοντο εις την βασιλίδα των πόλεων αυτών. Αλλά βλέπεις απλότητα φυσικήν, τιμάς αυτοπροαιρέτους, ευλάβιαν, ψυχής καρποφορίαν, προφητιών Θεού εκπλήρωση. Ο Ιησούς καθήμενος επί πόλου όνου, ή να πληρώσει την περί αυτού μυστηριώδη προφητείαν, έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα. Το δε πλήθος του λαού και των κατοικούντων εις την Ιερουσαλήμ και των ελθόντων τότε εκεί δια την εορτήν του Πάσχα, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς, λαβώντες ευθύς εν τες χερσήν αυτών τα βάγια των Φινίκων, τρέχοντες εξήλθον εις απάντησεν αυτού, κράζοντες μεγαλοφόνος. Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και άλλοι μεν εκ του πλήθους έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε κόπτοντες κλάδους από των δέντρων επεστρώνουν εις την γην, δις έμελε διελθύν ο Ιησούς. Άλλοι δε πάλιν πορευόμενοι και άλλοι ακολουθούντες εκράβγαζουν. Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσανά εν της υψής της. Και το μεν πλήθος των μαθητών αυτού, ότε ήγησεν ο Ιησούς πλησίον της καταβάσεως του όρους των ελαιών, ύψωσαν πάντες την φωνήν και δοξολόγησαν αυτόν λέγοντες, «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν της υψής της». Ιδέα πυρόκακοι παιδες, ότε φθάσασι στην Ιερουσαλήμ, εισήλθεν εις τον αιών εξεβόησαν. Ωσανά το Υιό Δαβίδ, του Λαζάρου η Ανάστασης και η ενδοξότατη είσοδος του Κυρίου εις την Ιερουσαλήμ άναψαν το φθόνο των αρχιερέων και φαρισαίων και των πρεσβυτέρων του ναού. Όθεν οικολούθησε το πάθος αυτού και ο σταυρός και ο θάνατος. Πρόεξ ημερών του Πάσχα ήλθεν ο Ιησούς εις Βιθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, όν ήγηρεν εκ νεκρών. Επίης ανούν αυτό δείπνων, εκεί και η Μάρθα διεικώνει. Ο δε Λάζαρος εις ειν των συνανακειμενημένων αυτό. Ο δε Λάζαρος εις ειν των συνανακειμένων αυτό. Αναστήσας εις Βιθανίαν ο θεάνθρωπος των Λάζαρων, ανεχώρησεν εκείθεν και ήλθεν εις πόλην τινά, λεγωμένην Εφραήμ. Έξ δε ημέρας πρώτης εορτής του Πάσχα των Ιουδαίων, ήλθε πάλιν εις την Βιθανία, όπου ευρίσκεται και ο Λάζαρος, όν ανέστησεν εκ νεκρών. Εκεί λοιπόν, εν τη οικία Σίμωνος του Λεπρού, ως μαρτυρούσιν οι Ευαγγελιστέ Ματθαίος και Μάρκος, ετοίμασαν δι' αυτόν δείπνον και ημέν Μάρθα, καθώς και άλλοτε υπηρέτη ετοιμάζουσα τα προς τον δείπνον. Ο δε Λάζαρος εισήν και αυτός των συνδειπνούντων μετά του Ιησού Χριστού. Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου, πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τες θρηξήν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Άλλοι μεν λέγουσιν ότι πιστική σημαίνει αξιοπίστου και αληθινής. Άλλοι δε ότι είδος εστί κατασκευής νάρδου ή της ονομάζεται πιστική. Ότι δε Μαρία εστίνει αδελφή του Λαζάρου και της Μάρθας ουδεμία αμφιβολία. Η Βιθανία, η πατρίς αυτής και ο Λάζαρος, ο εκεί συνανακείμενος και η Μάρθα, η εις την ώρα του δείπνου υπηρετούσα και η περί τούτου ομόφωνος μαρτυρία των εξηγητών, εις ειν απόδειξης έντινες ικανός τούτο επιβεβαιούσιν. Απορία δε εστίν, εάν περί της αυτής Μαρίας λαλώσει και οι λοιποί τρεις ευαγγελιστέ. Και ο μεν Χρυσόστομος νομίζει ότι οι μεν τρεις ευαγγελιστέ περί μιας και της αυτής γυναικός λαλούσι. Ο δε Ιωάννης περί άλλης θαυμαστής, ήδη της αδελφής του Λαζάρου. Ο δε Οργένης λέγει ότι περί άλλης λαλεί ο Ματθαίος και περί άλλης ο Λουκάς. Ο δε Απολυνάριος και οι Μοψουεστές, Θεόδωρος, βεβαιούσιν ότι περί μίας και της αυτής λαλούσιν οι τέσσερις ευαγγελιστέ. Ο δε Ιωάννης ακριβέστερον εξέδωκε την ιστορία. Πολλά όμως πιθανόν φαίνεται ότι οι τρεις ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Ιωάννης, περί μιας και της αυτής λαλούσιν
είτε της Μαρίας, της αδερφής του Λαζάρου, επειδή συμφώνως και οι τρεις λέγουσιν ότι τούτο το έργο εγένετο εν βιθανία. Όταν είδαν αυτόν οι μαθηταί οι γανάκτησαν, ότι δε άλλοι είναι υποτουλικά ιστορεμένοι, πειθούσι τα εξής. Αυτή είναι αμαρτωλός, ή τι πόρνη. Και ιδού λέγει ο ιερός Λουκάς, γινή εν τη πόλη, ή τη είναι αμαρτωλός. Η δε Μαρία ή το σόφρον και ευλαβής, και υπό Χριστού άλλοτε επενεθήσα, ως εξελέξασα την αγαθήν μερίδα. Εκείνη ως φαίνεται προσέφερεν το μύρον εν τη πόλη Ναΐν, η δε Μαρία εν τη Βιθανία. Εκείνη εν τη οικία Σίμωνος του Φαρισαίου, αυτή εν τη οικία Σίμωνος, ουχή του Φαρισαίου, αλλά του καλουμένου λεπρού. Εκείνη λοιπόν πολλήν καιρόν πρώτης εορτής του Πάσχα, αυτή προέξ ημερών του Πάσχα, ενώ ο Χριστός εσταυρώθη. Περί εκείνης εσκανδαλίστη Σίμωνο Φαρισαίος, νομίσας ότι ο Ιησούς Χριστός δεν εγνώρισεν ότι αυτή εστίν αμαρτωλός. Περί ταύτης ηγανάκτησαν οι μαθηταί, εξόχως δε ο Ιούδας, τάχα δια την απώλειαν του μύρου. Η Μαρία λοιπόν, η αδελφή του Λαζάρου και της Μάρθας, αυτή περιείς και ο Ματθαίος και ο Μάρκος λέγουσι, ήλυψε τους πόδας του Ιησού Χριστού, δια του πολιτήμου εκείνου μύρου της πιστικής Νάρδου. Το σούτον δε ευώδες, είτο το μύρον εκείνο, ώστε εγέμισε τον οίκον του Σίμωνος Ευωδίας. Της δε εκίνησε την Μαρία να πράξει τούτο το έργον, την χρήση των μύρων, εσυνήθιζον εις τα συμπόσια, ουχή μόνον οι εθνικοί αλλά και οι Εβραίοι. Αυτή δε υπό Θεού φωτισθήσα τούτο έπραξεν, ως αυτός ο Θεάνθρωπος τούτο εφανέρωσεν υπόν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Όθεν και ο τρόπος διού η Μαρία ήλυψε τον Κύριον έξω από τη συνηθίας, και ο μεν Ματθαίος και ο Μάρκος λέγουσιν ότι αυτή έφερε ένα λάβαστρον μύρου, ή τι αγγείων εξαλαβάστρου λίθου, κατασκευασμένων και μύρου πεπληρωμένων, και ότι κατέχεν αυτό επί την κεφαλήν του Ιησού Χριστού. Ο δε Μάρκος προστήθησιν ότι συνέτριψε το αλάβαστρον, ταύτα δε πάντα ούτω και εγένεντο. Πρώτον μεν η Μαρία συνέτριψε την κορυφήν του Αγίου, ώστε χωρίς εμπόδια και ταχαίως εξέρχεται το μύρον και τούτον είναι όπαρ, είπε ο Μάρκος, και συντρίψασα το αλάβαστρο. Έπειτα κατέχε το μύρον επί της κεφαλής του Ιησού Χριστού. Τούτο δε βεβαιούσε και ο Μάρκος και ο Ματθαίος. Μετά ταύτα εκ του εναπολυφθέντος εν το Αγίου Μύρου, ήλυψε και τους πόδας αυτού, και απεσπόγγισεν αυτούς, δια των τριχών της κεφαλής αυτής. Τούτο δε όσοι οπιθέν υπό τον δύο τούτων Ευαγγελιστών, εδιηγήθη ο Ιωάννης, ιστορίσας και τα εξής λόγια του προδότου Ιούδα. Λέγει ούνης εκ των μαθητών αυτού, Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατί τούτων το μύρον, ουκ επράθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής, είπε δε τούτο, ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτη σύν και το γλωσσοκόμον, είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Ο Ματθαίος λέγει ότι τούτο ειδώντες οι μαθηταί γανάκτησαν, ο δε Μάρκος ότι ήσαν την έσα γανακτούντες προς εαυτούς και νευριμόντο, κατά της γυναικός. Ο δε Ιωάννης λέγει ότι ο Ιούδας εσκανδαλίστη. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται ταύτα? Ταύτα πάντα ούτως εγένατο, καθώς οι Ευαγγελιστές σημείωσαν και οι μεν μαθηταί ακούσαντες πρώτερον παρά του Ιησού Χριστού, ότι αρεστότερον είναι εις αυτόν το έλεος, υπερθυσίαν, οι γανάκτησαν κατά της Μαρίας, νομίζοντες ότι επίησεν έργον, το οποίο δεν ήταν αρεστόν εις αυτόν. Ομοίως και την έστον εκεί ευρεθέντον οι γανάκτησαν, και σφοδρώσε ταράτοντο και είπον. Διατί απολέστη τούτο το μύρον, αυτό επολύτω υπέρ τα 300 δινάρια, και εδίδετο εις τους φτωχούς. Ο δε Ιούδας ηγανάκτησε και ταράχθη, ουχή επειδή εφρόντιζε περί των πτωχών, αλλά επειδή είναι κλέπτης και ήθελε να βάλει τα 300 δινάρια, τα συμποσούντα χρυσούς περίπου 15, εις το γλωσσόκομον, είτε εις το σακίον, όπερ αυτός εβάσταζε ενός επίτροπος και οικονόμος των αναγκαίων εις την οσυνοδίαν του Ιησού Χριστού. Και έπειτα κλέψει αυτά κατά την συνήθεια αυτού. Άκουσον δε τι προς τα αυτά, τα σαγανακτήσεις απεκρίθη ο Ιησούς προς τον Ιούδα. Είπε νουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Άφες αυτήν διευθύνει ο Ιωάννης των λόγων του Χριστού προς τον Ιούδα. Επειδή αυτόν μόνον ανέφερε, σιωπήσας τους άλλους τους αγανακτήσαντας,
καθότι περί αυτών ελάλησαν πολλατύτερον οι δύο Ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Όθεν και η απόκριση του Ιησού Χριστού προς αυτούς διαρμηνεύει την προς τον Ιούδαν συντομοτέραν αυτού απόκριση. Τι αυτοί κόπους παρέχετε, καλών έργων ειργάσατο εις εμέ. Πάντοτε γάρ τους πτωχούς έχετε με θεαυτόν, και όταν θέλετε δύναστε αυτούς ευποιήσε. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Διατί λέγει ενοχλείτε αυτήν την γυναίκα. Αυτή έπραξεν εις εμέ έργων καλών και άγιων. Ημείς λέγεται ότι η τιμή του μύρου, ήδη τα 300 δινάρια, η δύνατο δοθήνε της πτωχής. Αλλά τους πτωχούς πάντοτε έχετε έμπροσθεν εις τα όματα ημών. Και όταν θέλετε, δύναστε ευεργετή σε αυτούς. Εμέ δέου και έχετε πάντοτε. Διότι με το λίγα ημέρας αποθνίσκω. Αυτή υπό του Θεού φωτιστήσα. Και προγνωρίσασα τον θάνατόν μου, έπραξεν εις εμέ, ήτι και αν ειδηνήθη. Προέλαβε τον θάνατόν μου και μυρίσασά μου το σώμα, ητίμασεν αυτό εις τον μένο λίγον εσώμενον ενταφιασμόν μου. Βαλούσα γαράφτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το ενταφιάσε με επίση. Τι ου τρόπος λοιπόν δικαιολογήσας ο Θεάνθρωπος της Μαρίας το έργον και παρησιάσας την αρετήν και την εναυτήν χάρη, εφανέρωσε και τον υπέρ του έργου τούτου μισθών αυτής υπών. Αμήν λέγω ημίν, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εις όλων των κόσμων και ο επίσεν αύτη λαληθήσεται εις μνημόσυνον αυτής. Βλέπομεν δε και ετάφτην του Σωτήρος ημών την προφητείαν, οφθαλμοφανώς εκπληρουμένη, διότι άχρη σήμερον όπου διδάσκεται το Ευαγγέλιον, ήτι στα τέσσερα μέρη του κόσμου, Ευρώπην και Ασίαν και Αφρικήν και Αμερικήν, εκεί κηρύτεται το Άγιον αυτής έργον και μνημονεύεται το Σεβάσμιον αυτής όνομα. Διηγηθείς δε ο Ιωάννης τα περί αυτής μεταβαίνει σ' άλλην υπόθεσιν λέγον. Έγνοούν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων, ότι εκεί εστί και ήλθον ούδια τον Ιησούν μόνον, αλλά είναι και τον Λάζαρον είδωσιν, ον ήγηρεν εκ νεκρών. Ευουλεύσαντο δε οι αρχιερείς, είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Πολύ πλήθος λαού εκ των Ιουδαίων έμαθον, ότι ο Ιησούς Χριστός ευρίσκεται εκεί ήτι στην Βιθανία. Διό ήλθον εκεί, ου μόνον δια Ιησούν, ήτι όχι μόνον η να ακούσωση την διδασκαλίαν του Ιησού Χριστού, αλλά η να είδωση και τον Λάζαρον, τον οποίον αυτός ανέστησε εκ νεκρών. Οι δε αρχιερείς βλέποντες ότι πολλοί των Ιουδαίων ήρχοντο προς τον Ιησούν Χριστόν, θέλοντες ειδήν και τον Λάζαρον, ερχόμενοι δε δια τον Λάζαρον, επίστευαν εις τον Ιησούν Χριστόν, και εγένεται ο Λάζαρος μαγνήτης, έλκον προς την εις Χριστόν πίστην συμβούλιον επίησαν ίνα και τον Λάζαρον φωνεύσωσιν. Ανόητη, ώστις ανέστησε τον Λάζαρον αποθανόντα, δεν είναι δύνατο εάν ήθελε να, και να αναστήσει αυτόν φωνευθέντα. Παγκάκιστη, παντή τρόπο επιβουλεύεται τα ανεπιβούλευτα, ή να εμποδίσετε των ανθρώπων την σωτηρίαν. Μετά τούτο ιστορείο Ευαγγελιστής και τα ακολουθήσαντα εις την εφεξής ημέραν. Τι επαύριον όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάια των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον. Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Κατά το πρόσταγμα του νόμου, εις ουδεμίαν άλλην πόλην, ημί ημώνην εις την Ιερουσαλήμ, εγίνετο η εορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα. Ουδινήσι θύσε το Πάσχα, εν ουδεμία των πόλεών σου, ον Κύριος ο Θεός σου δίδωσήσει, αλλά εις των τόπων, όν αν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου επικληθήνε το όνομα αυτού εκεί. Δια τούτο, κατά πάν έτος συνήρχεται εις Ιερουσαλήμ πολύ πλήθος ανθρώπων. Επειδή δε διαφημίστη εις την Ιερουσαλήμ το εξαίσιον θαύμα της εκ νεκρών Αναστάσεως του Λαζάρου, εκ τούτου το εκεί άμετρον πλήθος του λαού, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, έλαβον εις τας χείρες αυτών τα βάγια των Φινίκων, και εξελθόντες έξω της πόλεως, ή να προϋπαντήσωσιν αυτόν εκράβγαζον. Ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Και ταύτα μεν έπρατον και έλεγον τότε οι Ιουδαίοι, νομίζοντες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο προσδοκόμενος Μεσσίας, γιατί έρχεται στην Ιερουσαλήμ ή να καθίσασει στον θρόνο του Δαβίδ, βασιλεύσει επί το γένος του Ισραήλ. Κατά μεν τα βάια της νίκης είναι σύμβολα, σημαίνοντα ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του διαβόλου και του θανάτου. Το δε εβραϊκόν ωσανά σημαίνει το σώσον δι.
και είναι όμοιον την προφητεία του Δαβίδ, ως της προφητεύων περί της ελεύσεως του Χριστού έλεγεν, «Ο Κύριες όσον δι ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισε επ' αυτό, καθώς εστί διαγραμμένον, «Μη φοβού θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου». Ο Ιησούς απέστειλε δύο των μαθητών αυτού, η να φέρωση προς αυτόν πόλων της όνου. Αυτοί δε έφερον αυτόν, επέριψαν επάνω αυτού τα ημάτια αυτών και επεβίβασαν από αυτόν τον Ιησούν Χριστόν. Ταύτα δε ομοίως και άλλα σιωπήσας ο Ιωάννης, καθότι ιστόρισαν οι άλλοι Ευαγγελιστές, είπε μόνον ότι ευρών ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστί γεγραμμένον εις την προφητείαν του προφήτου Ζαχαρίου. Ταύτης δε της προφητείας το νόημα και ουχή πάσα στας λάξεις έγραψεν ο Ιωάννης ομοίως και ο Ματθαίος. Διότι ο μεν Ζαχαρίας προφητεύων περί της εισόδου του Χριστού εις την Ιερουσαλήμ ελάλησεν ούτω. Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού βασιλεύσου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον, αυτός πραής και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων. Ο δε Ιωάννης είπε το μη φοβού θύγατερ Σιών, επειδή όταν ο νέος βασιλεύς ήρχετο ή να καθίσει στον θρόνο αυτού εφοβείται ο λαός, συλλογιζόμενος την αυστηρότητα των προτέρων βασιλέων. Τι δε σημαίνει ο πόλος της όνου, περιούμενο προφήτης Ζαχαρίας, το σούτον φαδενερά προεφήτευσεν, ο δε θεάνθρωπος επ' αυτόν καθίσας την προφητεία ανεπλήρωσεν. Ο πόλος της όνου, καθόμεν πόλος άγριος είναι και δυσκολοδάμαστος, καθό δε όνος ακάθαρτος εστί. Διό ουδέ δεκτός ήτο εις κατανόμων προσφερόμενα το Θεό, αλλά αντιλάτε το διαπροβάτου. Ακάθαρτα δε ήσαν δια την απιστίαν αυτών πάντα της γης τα έθνη και άγρια και δυσκολοδάμαστα, ως εστερημένα των του Θεού νόμων. Το κάθισμα του Ιησού Χριστού επάνω εις των πόλων της όνου εσήμαινε την εις αυτών υποταγήν των εθνικών. Βλέπε δε ότι οι Απόστολοι φέρουσι των πόλων της όνου προς το Ιησού Χριστόν και επιρρύπτουσι τα ημάτια επ' αυτών και επιβιβάζουν συν επ' αυτού το σωτήρα του κόσμου. Και ήγαγον αυτών, λέγει ο Θεηγόρος Λουκάς, προς τον Ιησούν και επιρρύψαντε σε αυτόν τα ημάτια επί των πόλων, επεβίβασαν τον Ιησούν. Σύμβολα ταύτα και τύποι φανεροί, σημαίνοντες ότι οι Απόστολοι απλώσαντε στο Ευαγγελικό κήρυγμα επί τα έθνη, προσήγαγον αυτά και υπέταξαν εις τον Χριστόν, ως τις επλήρωσεν αυτά των θείων αυτού χαρισμάτων. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Ποια ουκ εγνώρισαν οι μαθηταί πρώτον, ταύτην του Ζαχαρίου την προφητεία και όσα αυτή περί του Ιησού Χριστού προείπε και προετύπωσε. Τότε δε κατενόησαν ότι ο προφήτης περί αυτού ελάλησε ταύτα και ο λαός επίησε τι αύτην ένδοξον υπάντησιν και παραπομπήν. Ότε ο Ιησούς εδοξάστη, ήτι ότε μετά το πάθος και τον θάνατον και τη ταμφήν αναστάς εκ νεκρών, διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς. Και ότε εις τους ουρανούς αναληφθείς, κατέπεμψεν επ' αυτούς το Πνεύμα το Άγιο και δια της χάριτος αυτού κατέστησεν αυτούς πανσόφους. Εμαρτύριουν ο όχλος, ο όν μετ' αυτού ότε τον Λάζαρον εφώνησε εκ του μνημείου και ήγηρε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε σημείων. Ο λαός ώστις μετ' αυτού εις την Βιθανίαν, ήτο και ήλθεν μετ' αυτού εις την Ιερουσαλήμ, ειδών και πληροφορηθείς περί της Αναστάσεως του Λαζάρου, εμαρτύρησεν στην Ιερουσαλήμ, ότι αληθώς ο Ιησούς Χριστός εφώνησε τον Λάζαρον εκ του μνημείου υπόν, Λάζαρε δεύρω έξω, και ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών. Αλλά επειδή λέγει και προ της μαρτυρίας ταύτης οικούστη στην Ιερουσαλήμ, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός επίησε τούτο το θαύμα, δια τούτο το πλήθος του λαού το ευρισκόμενον εις την Ιερουσαλήμ, εξήλθεν, εκήθεν και προϋπήδησεν αυτό με τα βαΐων και κλάδων. Ότι σαφάτους σου φιλεσπλαχνίας, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.